Εσύ που είχε μια στοιχειώδη επίγνωση της κατάστασης της κοινωνίας και αξιοπρέπειας. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν αξιοπρέπεια αυτοί πρωτίστως. Λοιπόν, και να δουν, εάν ήταν δυνατόν, μεθοδεύσεις του τύπου του μνημονίου που είχαν εφαρμοστεί κατά κόρο και είχαν αποτύχει σε όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, από αφορμή το γεγονός ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου πια δεν αποτελούσαν προνομιακό πεδίο εκμετάλλευσης, διότι όλες οι χώρες σταδιακά άρχισαν να πετάνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πεδίο αναφοράς τους. Ένα παράδειγμα, κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι το 2000 το 80% του κεφαλαίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν επενδυμένο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το 2009 ήταν μόνο το 2%. Καταλαβαίνετε, το είχαν δώσει δρόμο, να πούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα διάλυσης. Το 2008 είχε αναγκαστεί να πωλήσει 650 από τους 2.500 υπαλλήλους και να περικόψει τον προϋπολογισμό τους. Και σκέφτονταν πια σαν διεθνές όργανο, δηλαδή χωροφύλακα της διεθνούς οικονομίας, να το καταργήσουν. Και ξαφνικά μας προέκυψε η κατασκευή της ελληνικής κρίσης που ξανάδωσε το φιλί της ζωής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λόγω ύπαρξης. Λοιπόν, επιλέχθηκε λοιπόν η Ελλάδα σαν πειραματόζωο, διότι έπρεπε να δουν αν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο, όχι σε επίπεδο τρίτου κόσμου, οι συνταγές που είχαν εφαρμοστεί στις χώρες του τρίτου κόσμου. Οι ίδιες ακριβώς συνταγές είναι. Είναι το περίφημο δεκάλογο στη συνένεση του Σουράσκητον. Μας έχουν αλλάξει το ανδόξιτο αυτό το δεκάλογο. Δηλαδή, παντού που εφαρμόζεται αποτυχαίνει, διαλύει τις κοινωνίες. Αυτά τα έχει πει και ο Πολανή από το 1941, δεν είναι καινούργια ιστορία. Λοιπόν, σε σχέση με το που οδηγεί η δίθεν ελευθερία των αγορών, ένας άλλος μύθος. Διότι, αν δούμε την ιστορική μας διαδρομή, την πλανητική εννοώ, διαπιστώνουμε πολύ, πολύ απλά πράγμα. Η ελεύθερη αγορά δεν υπήρξε ποτέ. Καμιά αγορά δεν είναι ποτέ ελεύθερη. Η αγορά, εσείς το ξέρετε καλύτερα σαν νομικός από μένα, είναι ένα πεδίο συναλλακτικών σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές δεν γίνονται στον αέρα. Γίνονται με βάση κάποιους κανόνες. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν. Αναμφίβολα υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχουν συναλλαγές. Το ερώτημα είναι ποιος θέτει τους κανόνες. Τους κανόνες θέτουν οι κοινωνίες, τους θέτει η κομματοκρατία ή τους θέτει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από εκεί εξαρτάται και η μοίρα της κοινωνίας. Τώρα, θα ήθελα εδώ, επειδή με απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα, δηλαδή γιατί εμείς είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Βλέπω όλα τα νούμερα που παίρνω από τους διεθνείς οργανισμούς, λένε ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και επιφανείς οικονομολόγοι το ομολογούν ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα από όλους αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν σήμερα. Έτσι. Και έκανα μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ. Παρακαλώ, με άνεση θα τα πείτε όλα. Κοιτάξτε, ναι. Και αν δεν μας φτάσει μία ώρα, θα κάνουμε και την άλλη. Κοιτάξτε πώς μεθοδεύτηκε. Θέλω να τα πείτε ελεύθερα όπως αισθάνεστε. Κοιτάξτε πώς μεθοδεύτηκε η ιστορία. Γιατί πρέπει να ακουστούν πληροφορίες. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Όχι, και βλέπω ότι έχετε μια πολύ καλή ενημέρωση. Θα προσθέσω κι εγώ κάποια πραγματάκια. Πείτε τα λοιπόν με όλη σας την άνεση. Και αν δεν μας φτάσει αυτή η ώρα, είμαστε και την άλλη εβδομάδα. Και αν χρειαστεί και την παράλληλη. Πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, θα αναφερθώ στο πρόσφατο παρελθόν το δικό μας. Υπάρχει ένας διεθνής επενδυτικός, μια διεθνής επενδυτική τράπεζα, καζίνο, η Goldman Sachs, πασίγνωστη. Είναι αυτή η οποία προκάλεσε και την κρίση της φούσκας των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε χρηματοπιστωτική κρίση. Η Goldman Sachs, λοιπόν, κάνει την πρώτη της είσοδο στην Ελλάδα το 2000 επί κυβέρνηση Σιμίτη και εκπονεί ένα άθλιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Αριάδνη, το οποίο καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Αριάδνη. Αυτό το πρόγραμμα αφορούσε τη χρηματιστηριακή δανειοδότηση της Ελλάδας, η οποία όμως δεν παρουσιάζονταν ως δάνειο, αλλά ως πώληση, με τρόπο ώστε να καλυφθούν τα κριτήρια του Μάστριχ. Το 2001 η κυβέρνηση Σιμίτη ανανεώνει το πρόγραμμα Αριάδνη. Το 2002 εκπονεί ένα δεύτερο πρόγραμμα με την κωδική ονομασία Έολος, το οποίο το εκπονεί, την πρώτη φορά είχαμε τα 3,5 δις αμοιβή, τώρα το εκπονεί με αντάλλαγμα την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης αεροδρομίων και τυχερών παιχνιδιών. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η αράχνη βάζει το πόδι της στον ελληνικό χώρο, έτσι, 2000. Αφού την άνοιξε την πόρτα στην Αράχνη ο Σιμίτης. Ακριβώς. Προχωρήστε. Λοιπόν, συγγνώμη για την διακοπή. Ναι.
Να σας, θα κάνω και μια άλλη διασύνδεση ακόμη χειρότερη μετά. Προχωρήστε. Με τη σημερινή κατάσταση. Το 2005 η Goldman Sachs πουλάει αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν, το οποίο μας το είχε εμφανίσει ως πώληση και όχι ως δάνειο, για να μην επιβαρύνει τα κριτήρια της αυτής, της, γιατί τοξικό δηλαδή προϊόν. Μήπως το ασφάλισε και όλα. Βεβαίως. Το πουλάει στην Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Η οποία το κρατάει μέχρι το 2008. Προσέξτε. Το τοξικό προϊόν. Εξηγήστε στον κόσμο ότι το πουλάει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Ναι, στην Εθνική Τράπεζα. Ναι. Μην νομίζω σε καμιά άλλη εθνική. Όχι, ναι, σε Αμερική ή ναι, οπουδήποτε. Σε Ελλάδα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με τη βοήθεια της Goldman Sachs ιδρύεται μια μυστήρια εταιρεία με τον τίτλο, τίτλος. Στην οποία μεταφέρεται αυτό το. Ποιοι μετέχουν στην εταιρεία αυτή, κύριε. Βασικοί Έλληνες κεφαλαιούχοι. Πείτε το και αυτό. Βασικά δύο ακόμη τράπεζες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κρίση. Η Neuberger Berman και η BlackRock, οι οποίες είναι συμφερόντων Rothschild και οι οποίες είναι αντίστοιχα ο πρώτος και ο δεύτερος μεγαλύτερος διεθνής επενδυτής στο χρηματιστήριο Αθηνών. Μάλιστα. Δηλαδή, στην εταιρεία λοιπόν τίτλος μεταφέρει το προϊόν από την. Όλοι αυτοί επενδύουν, συγγνώμη για την σφήνα πολύ μικρή, ναι, γιατί δεν θέλω και να σας διακόπτω τον ήρμο. Όλοι αυτοί λοιπόν επενδύουν στη χώρα η οποία θα πτωχεύσει. Ακριβώς. Προχωρήστε. Ακριβώς. Λοιπόν, η Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζει τα ομόλογα της τίτλος και τα παραχωρεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίρνοντας δανειακά κεφάλαια. Δανειακά κεφάλαια τα οποία τα παίρνει με 1% και τα δανείζει στο ελληνικό δημόσιο με 5%. Καταπληκτική η δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών. Στα μέσα Οκτωβρίου, εδώ αρχίζει το παιχνίδι, η Goldman Sachs προτείνει στην Ελλάδα τη χρήση ενός νέου χρηματιστηριακού προϊόντος τοξικού για να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας για το 2009 και το 2010. Επειδή οι όροι ήταν ασύμφοροι, η πρόταση δεν βρήκε ανταπόκριση. Λίγες μέρες αργότερα, τρεις μέρες για την ακρίβεια, ο άθλιος οίκος Fitch, ιδιωτικός οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, υποβαθμίζει την Ελλάδα από α σε α μείον. Και αυτόματα πέφτει η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στην πορεία θα εξηγήσουμε και αυτό τελώς τη δραστηριότητα των οίκων αξιολόγησης. Βεβαίως. Θα φτάσω γιατί τώρα είναι ένα σχήμα. Δεν ξέρει ο κόσμος, ξέρετε, έχει άγνοια. Λοιπόν, να σας πω τι είναι αυτή η άθλη οίκη. Συμμορήτες κοινωτικά. Λοιπόν, στις αρχές του 2009, του Νοεμβρίου του 2009, Νοεμβρίου, σημειώστε μετά τις εκλογές, φτάνει στην Ελλάδα δεύτερη αποστολή της Goldman Sachs για να μεταπίσει τους Έλληνες ηθήνοντες, τους καινούργιους πια. Αυτούς που υποσχέθηκαν ότι δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις, δεν είναι και τα λοιπά. Θα θυμούν τα προνόμια των εργαζομένων και όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που γίνονται μεταξύ Ελλάδας και Goldman Sachs, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας αυξάνονται. Και παράλληλα στο χρηματιστήριο των Αθηνών σημειώνεται για πρώτη φορά άνοδος, ενώ σταματούν οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων ελληνικών. Μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων έχουμε την αντίθετη ακριβώς πορεία. Σημειώνονται αθρώες πωλήσεις μετοχών της Εθνικής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, άρα πέφτει η τιμή της μετοχής. Και στο χρηματιστήριο των Αθηνών σημειώνονται αθρώες πωλήσεις μετοχών όλου του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, Α, Eurobank κτλ. Όλες. Οι τιμές των ομολόγων των ελληνικών πέφτουν και τα επιτόκια δανεισμού πετάγονται ψηλά. Στις 13 Δεκεμβρίου, δηλαδή 4 μέρες μετά το ναυάγιο, στην προηγούμενη ήταν 3, ο οίκος Fitch ανακοινώνει νέα υποβάθμιση της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε στην κατηγορία ΒΒΣΥΝ. Ο οίκος Fitch, για να εξηγούμε, στη δραστηριότητά του σχετικά με την εκτίμηση των διαφόρων οικονομικών δεδομένων. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2009, 14 Δεκεμβρίου, μπαίνουν στο χώρο και οι άλλοι δύο, οι τρεις υπάρχουν δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο Fitch, η Moody's και η Standard & Poor's. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι άλλοι δύο και υποβαθμίζουν την Ελλάδα, προκαλώντας γενικό ξεπούλημα των ομολόγων και απογείωση του κόστους δανεισμού. Τον Απρίλιο του 2010, τέσσερις μήνες μετά, ο οίκος Fitch υποβαθμίζει ξανά την Ελλάδα. Το πάει στο ΒΒ-, δηλαδή στην κατηγορία των σκουπιδιών. Πράγμα που σημαίνει την ουσιαστική χρηματοπιστωτική πτώχευση της χώρας. Τώρα ας δούμε ποιοι παίξαν ρόλο στο παιχνίδι. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί να ολοκληρώσω λίγο αυτό που είναι ενδιαφέρον και να το κάνουμε. Εντάξει, όπως θέλετε. Ποιοι παίξαν ρόλο.
Σε αυτή την υπόθεση πήρανε μέρος έξω από την Goldman Sachs, της οποίας επί 25 χρόνια υπάλληλος ήταν ο Πέτρος Χριστοδούλου, τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση έβαλε πρόεδρο στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ελληνικού Δανείου. Ναι. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος. Τον υπάλληλο αυτού που ποντάρει στην πτώχευσή μου. Ναι. Και κερδίζει δισεκατομμύρια. Σας πω ότι το κέρδος ποιο είναι αργότερα. Δηλαδή, με μία, αν κανείς πόνταρε $1 εκατομμύριο, με μόχλευση, θα σας πω ότι είναι μόχλευση, 10% περίπου, μετά την πτώχευση της χώρας, στην πτώχευση της οποίας πόνταρε, εισέπρεται, δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια, $12,5 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε για καζίνο τώρα, δεν μιλάμε για... Τώρα, και έχουν πάρει και αμοιβές γι' αυτό. Βεβαίως. Αυτά που λέτε εσείς. Τα έχω υπόψη μου, αλλά πρέπει να τα πείτε, να τα ακούσει ο κόσμος. Η μία τράπεζα είναι η Διεθνής Κερδοσκοπική Τράπεζα Goldman Sachs. Η δεύτερη τράπεζα, πάρουμε τις άλλες δύο τρόπες, είναι ενδιαφέρον, είναι αφανής. Είναι η Neuberger Berman και η BlackRock. Ας δούμε τι είναι αυτές. Να κάνουμε όμως το διάλειμμα, γιατί υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για να τα πείτε και με πιο άνεση να τα ακούμε. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμεθα.